Όσο συχνά όσο θα θέλαμε να σε ακούμε. Μπαίνω αμέσως στο θέμα, Γιάννη. Και το θέμα λέει ότι, okay, έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα, τι γίνεται από εδώ και πέρα. Εμείς, αν θέλουμε να τους πούμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, φέρτε νωρίτερα το ό,τι έχετε να κάνετε με το χρέος μας. Εκείνοι μας λένε μετά το Μάιο και βλέπουμε. Και τέλος πάντων, μην πολύ κουνάτε και το κεφάλι, γιατί δεν σας παίρνει. Τι ισχύει? Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πλέον αναντιστοιχία μεταξύ των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της γερμανικής πλευράς. Η γερμανική πλευρά, όταν η κυρία Μέρκελ ουσιαστικά είπε στον πρωθυπουργό μας, πήγε να μιλήσει στην Τρόικα, ουσιαστικά αυτό που του πέρναγε ήταν ότι η γερμανική κυβέρνηση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η ίδια εμπλέκεται σε ατέρμονες συζητήσεις με το ΕΣΠΕΤΕ για τη δημιουργία κυβέρνησης. Η Τρόικα είναι υπάλληλοι οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα να συζητήσουν τα βασικά ζητήματα εφαρμογής του προγράμματος δημοσιονομικής πολιτικής. Όμως παράλληλα, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, μου έκανε εντύπωση ότι την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ένα επιστημονικό άρθρο από έναν κύριο Γιάν Ιγκβελτ, που χρησιμοποιεί τα μέσα που χρησιμοποιεί και ο ίδιος ο κύριος Όλι Ρεν στο πλαίσιο των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγκεκριμένα ένα πρόγραμμα μακροοικονομικής προσομοίωσης, το οποίο λέγεται Quest. Και ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι ότι η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις εξέδωσε ένα άρθρο στο οποίο καταδεικνύει ότι για το 2013 η απώλεια του ΑΕΠ της Ελλάδας λόγω της λάθος της υπερβολικά περιοριστικής πολιτικής που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, που επιβάλλεται στην Ελλάδα από την Τρόικα, η απώλεια του εισοδήματος είναι 8,05% του ΑΕΠ. Όταν λοιπόν αυτό το λέει επισήμως, χρησιμοποιώντας το επίσημο μακροοικονομικό υπόδειγμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ώρα που η κυρία Μέρκελ παραπέμπει στις καλένδες μέχρι να λύσει τα δικά της προβλήματα στο Βερολίνο, καταλαβαίνουμε ότι πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή υποφέρει άσκοπο. Από την άλλη μεριά δεν έχει την πολιτική βούληση, δεν υπάρχει η συνεννόηση και η συνένεση μεταξύ Βρυξελών και Βερολίνου, έτσι ώστε να γίνουν εκείνα τα βήματα τα οποία θα είναι προς μια ορθολογική κατεύθυνση. Ωραία, Γιάννη, εμείς βλέπουμε και μια κάρτα με τα στοιχεία αυτά που λες και μάλιστα είναι και πολύ ενδιαφέρον το τι συμβαίνει στην Ευρωζώνη πλην Γερμανίας, που όλοι είναι στα μαύρα της τα χάλια, με την Ελλάδα βεβαίως να είναι σε χάλια που δεν υπάρχουν πιο μαύρα. Αλλά θέλω να σου βάλω πρακτικά αυτό το ερώτημα που μας απασχολεί όλους. Έχουμε υποτίθεται πλεώνασμα, πετύχαμε ένα στόχο. Την πιπηλάμε αυτή την καραμέλα πολύ γιατί ματώσαμε όλοι πάρα πολύ για να την πετύχουμε. Από εδώ και πέρα λοιπόν τι γίνεται? Ο Σαμαράς προφανώς πιέζει, αλλά λέει να περιμένουμε μετά τις ευρωεκλογές να δούμε τι θα αποφασίσουν για το χρέος. Ο Τσίπρας λέει να γίνουν εκλογές τώρα, να γίνω εγώ κυβέρνηση αύριο το πρωί και να καταγγείλω το μνημόνιο. Να καταγγείλω δηλαδή τη δανειακή σύμβαση. Ο Καμένος λέει από την άλλη μεριά να πάμε μονομερώς να διαγράψουμε το χρέος, το επωνίδιστο χρέος. Τι κατά τη γνώμη σου θα μπορούσε να είναι πρόσφορο για να συζητήσουμε κάτι το οποίο να είναι και εφικτό και να μην φέρει τη χώρα σε μεγαλύτερη περιπέτεια? Τους πολιτικούς αρχηγούς έναν προς ένα. Γιάννη, επειδή κόλλησε λίγο η σύνδεση, είναι μέσω Skype, θα σε παρακαλέσω να το ξαναρχίσεις, να το πεις όλο από την αρχή, γιατί δεν το... θα κάνουμε μια προσπάθεια να ξανακαλέσουμε τον Γιάννη, τον Γιάννη Βαρουφάκη. Νομίζω ότι με ακούτε. Ναι, σ' ακούμε, δεν σε βλέπουμε, αλλά ξεκίνα. Με δείτε και σε λίγο. Έχουμε δει πλήση σύνδεση. Ναι. Λοιπόν, η απάντηση μου είναι η εξής. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ με το τι λέει ο κάθε ένας από τους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν είναι η δική μου δουλειά. Αυτό που θα πω είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και καιρό βέβαια, έτσι, η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να περιμένει άλλο το πότε το Βερολίνο θα λύσει τα δικά του. Μα το θέμα του ελάχιστου μισθού στη Γερμανία, για να υπάρξει μια αναπροσαρμογή της πολιτικής, η οποία είναι τόσο παράλογη και αυτή τη στιγμή έχει μόνο ζημίες για την Ελλάδα, μόνο θύματα, χωρίς να αποτελεί μια επένδυση προς ένα πραγματικό κρίξα. Ναι, βρε Γιάννη, αλλά τι κατά τη γνώμη σου, άσε τους πολιτικούς αρχηγούς, δίκιο έχεις, δεν θέλω να σε μπλέξω εγώ στο να πεις ποιος έχει δίκιο ή ποιος έχει άδικο. Αλλά θα σου πω ένα πράγμα. Εμείς ένα να πράγμα, πάμε λοιπόν να πιέσουμε. Πήγε ο Σαμαράς να πιέσει, πήγε, είπε ό,τι είπε και του είπε η Μέρκελ, όχι. Και την άλλη μέρα έκανε και δήλωση 5 λεπτά, λέει, μιλήσαμε και δεν συζήτησα για οικονομία. Κλείνει την πόρτα βροντερά. Τι πρέπει να κάνει η χώρα από εδώ και πέρα?
λέμε και θυμάστε όταν ο κύριος Βενιζέλος, ως Υπουργός Οικονομικών, είχε σκληρύνει τη στάση του μόλις είχε γίνει Υπουργός Οικονομικών εκείνο το καλοκαίρι. Πριν από δύο χρόνια, 2 Σεπτεμβρίου του 2011 ήταν. Και μετά γύρισε η Τρόικα και ο κύριος Βενιζέλος ουσιαστικά υποχώρησε πλήρως και άτακτα. Ένα πολύ απλό πράγμα, Νίκο. Εάν δεν είμαστε διατεθειμένοι να προβάλλουμε όπως δικαιούμαστε από τους κανόνες και τις νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα βέτο σε επίπεδο συνόδου κορυφής, δεν υπάρχει πιθανότητα με παρακαλετά ούτε η κυρία Μέρκελ, ούτε ο κύριος Όλι Ρεν, ούτε ο κύριος Μάριο Ντράγκη να αφήσουν τις δικές τους σκοτούρες να ασχοληθούν με εμάς. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει ιερή υποχρέωση να χρησιμοποιήσει αυτό που ανέφερες. Το πρωτογενές πλεόνασμα. Τι σημαίνει πρωτογενές πλεόνασμα? Ότι η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται δανεικά για να πληρώνει μισθούς και συντάξεις. Για να καλύπτει τα έξοδα της. Αυτό σημαίνει πρωτογενές πλεόνασμα. Ακριβώς. Εάν το έχουμε, τότε πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Λέγοντας ότι ξέρετε κάτι. Δεδομένων των δικών σας στοιχείων, του συγκεκριμένου άρθρου, ερευνητικού άρθρου, που μόλις εξέδωσε η δικιά σας Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεδομένων των εδώ και ενός έτους δημοσιεύσεων και θέσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζουμε στο πλαίσιο της Δανειακής Συμφωνίας έχει εξοκύλει. Εμείς ως ελληνική κυβέρνηση ζητάμε σήμερα αναπροσαρμογή του. Ωραία. Επειδή αυτό είναι, σε διακόπτω για να το επιταχύνω, επειδή αυτό είναι που λέμε όλοι και επειδή θέλουμε έστω και αυτή την επιμήκυνση των δανείων, το μικρότερο επιτόκιο. Θυμίζω ότι το 2014, χοντροκομμένα θα το πω το νούμερο, η χώρα έχει να πληρώσει 25 δισεκατομμύρια σε τοκοχρεωλήσια, σε υποχρεώσεις δανειακές που λήγουν. Προφανώς λοιπόν, αν από αυτά τα 25 υπάρξει μια ελάφρυνση και αντί για 25 πληρώσουμε τα 10 ή τα 15, το λέω πολύ απλοϊκά για το πώς θα φτιαχτεί ένα πρόγραμμα επιμήκυνσης που θα είναι και ο πιστό βαρές κλπ. Αλλά ας πούμε ότι θα είχαμε να γλιτώσουμε κάποια λεφτά, αν αυτά τα λεφτά έπεφταν στην αγορά, ενδεχομένως επιχειρήσεις θα έβρισκαν χρηματοδότηση. Το λέει λοιπόν η κυβέρνηση. Πάει και λέει, ξέρετε, θέλω τώρα. Και απαντάνε οι δανειστές, όχι. Τον Ιούνιο, με σκεπτικό διπλό, ότι πρώτον να γίνουν οι ευρωεκλογές, να μην έχουμε κι εμείς πολιτικό κόστος, και δεύτερον να έχει περάσει και ένα εξάμηνο ακόμα, γιατί το πέτυχε στο πλεόνασμα το 13. Ή τέλος πάντων έτσι συνομολογούμε. Κράτα το και λίγο και μέσα στο 14 για να είμαστε σίγουροι ότι το έχεις εδραιώσει. Εκεί λοιπόν, επειδή αυτό μας λένε, το επόμενο βήμα ποιο είναι, τα σπάμε ή λέμε περιμένουμε? Θέτουμε βέτο σε οποιαδήποτε απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη σύνοδο κορυφής. Άσχετη απόφαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άσχετη απόφαση. Όπως θα έκανε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα που βρίσκεται σε κατάσταση αντίστοιχη με αυτή που βρίσκεται η Ελλάδα. Έχει ιερή υποχρέωση ο Έλληνας Πρωθυπουργός να χρησιμοποιήσει το βέτο που νομικά έχει. Να παραλείψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούν να μας πούνε. Γιατί, άκουσε Νίκο, τι είναι αυτό που μας πούνε. Έχεις απόλυτα δίκιο. Αυτό μας λένε. Περιμένετε μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε μέρα που περνάει, η ελληνική κοινωνική οικονομία συρρυκνώνεται. Καταστρέφεται μυϊκός ιστός. Όχι λίπος. Δεν υπάρχει πλέον λίπος. Καταστρέφεται μυϊκός ιστός. Τον οποίο μετά δεν θα μπορέσουμε να αναπληρώσουμε το καλοκαίρι του 2014. Και ξέρεις κάτι, το πρωτογενές πλεόνασμα δεν είναι κάτι που το πετυχαίνεις και μετά το έχεις. Γιατί αν αυτός ο μυϊκός ιστός που καταστρέφεται σήμερα, καθώς κλείνουν υγιείς επιχειρήσεις, εν δυνάμει επικερδείς επιχειρήσεις λόγω της ασφυξίας που εκτελεί στην αγορά, αν αυτός ο μυϊκός ιστός πεθάνει. Αν μειωθεί και άλλο το ΑΕΠ, ναι, το πρωτογενές πλεόνασμα γίνεται ανέφικτο. Το πρωτογενές πλεόνασμα. Ωραία. Να κάνω, να επιχειρήσω μια ερμηνεία αυτού που λες. Να σου πω πώς το ακούω εγώ. Το ακούω με πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι μια νέα ιδέα. Δηλαδή λες, όπου μπορούμε να τους μπλοκάρουμε, πάμε να κάνουμε λίγο τα κακά παιδιά για να θυμηθούν ότι και εμείς μια δύναμη την έχουμε. Όμως Γιάννη, πίσω από αυτό που λες, εγώ βλέπω κάτι άλλο. Και θέλω να σου το πω για να μου πεις αν είναι σωστό. Ότι στην ουσία όμως δεν έχουμε τρόπο πίεσης. Δηλαδή, ενώ έχουμε δίκιο, ενώ πετύχαμε το πλεόνασμα, ενώ δεσμεύτηκαν ότι θα μας ελαφρύνουν το χρέος, με το να μας πηγαίνουν την ιστορία πιο πίσω, δεν έχουμε άλλο τρόπο να τους αντιμετωπίσουμε. Και αντιλαμβάνομαι, και γι' αυτό το λέω παρουσία σου, ότι λες και εσύ ότι δεν είναι καλή στιγμή να τα σπάσουμε. Άρα να βρούμε κάτι άλλο, μπας και τσιμπήσουν σε εκείνο. Στην ουσία δηλαδή, αυτή την ώρα, σε ευθύ πόλεμο δεν έχουμε όπλο ισχυρό. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ ισχυρό.
Νίκο. Πάρα πολύ σίγουρο. Πρώτον, εδώ καταρχήν δεν μιλάω για καμία καταγγελία, κανένας μνημονίου και καμία δανειακή συμφωνία. Εγώ λέω, είχαμε μία δανειακή συμφωνία, σωστά. Την υπογράφη, τελευταία που υπογράψαμε ήταν με το PSI αρχές του 2012. Αυτή βασιζόταν σε κάποιες παραδοχές. Σύμφωνα με τη δική σας Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αυτές οι παραδοχές δεν ισχύουν. Εσείς το λέτε, δεν ισχύουν. Και ότι αυτή τη στιγμή οι θυσίες που γίνονται είναι ατέρμονες και ουσιαστικά δεν οδηγούν στη βελτίωση του. Βρεγάνη, τα λέμε όλα αυτά και μας λένε, παιδιά, ναι, μπορεί και να έχετε δίκιο. Παρέ. Μπορεί και να είναι έτσι. Τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο, τι έτσι είσαι. Εμείς λέμε σήμερα. Okay. Και εμείς δεν θα φύγουμε από τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται να υπογράψουμε τίποτα. Θα ασκήσουμε βέτο σε οποιαδήποτε απόφαση. Αφορά την Πολωνία, τη Βρετανία, τη λεγόμενη τραπεζική ενοποίηση, τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Συνόδου για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επόμενη Προεδρία. Άρα αυτό λέω ότι επιχείρημα εμείς... Δεν μπορείτε να περιμένετε από εμάς να συνηγορήσουμε στην αυτοκτονική αυτή κατάσταση που ισχύει σήμερα. Έχουμε υποχρέωση και έχουμε και δικαίωμα, σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ασκήσουμε εδώ. Ωραία. Άρα λοιπόν, στην ουσία λέμε ότι παρότι έχουμε δίκιο, αλλά επειδή δεν έχουμε επιχείρημα άλλο, δεν έχουμε άλλο τρόπο, δεν έχουμε καμία μέθοδο για το οικονομικό μας ζήτημα στο οποίο εστιάζουμε να επιβάλλουμε το δίκιο μας, γιατί το έχουμε το δίκιο αλλά δεν μπορούμε να το βρούμε, πάμε σε κάτι άλλο που πονάει εσάς, άσχετο με το δικό μας πρόβλημα, να κάνουμε λίγο τα κακά παιδιά, μπας και σας πείσουμε να μας θυμηθείτε και να μας βάλετε στη θέση που μας αρμόζει αυτή τη στιγμή, γιατί αλλιώς μας καταστρέφεται. Αλλά δεν έχουμε για το συγκεκριμένο θέμα, λες εσύ, άλλη διέξοδο. Δηλαδή, το να τους πούμε, γιατί το ακούω και να σου πω τι εννοώ. Το είπα και πριν δηλαδή. Ότι ακούστε να δείτε, από τη στιγμή που έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, καταγγέλουμε τη σύμβαση. Εμάς μας φτάνουν τα λεφτά που έχουμε για να πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις. Δεν πληρώνουμε τίποτα. Και όταν θέλετε να συζητήσουμε, ελάτε να το συζητήσουμε, να μας κάνετε τις διευκολύνσεις που θέλουμε και θα ξαναρχίσουμε να πληρώνουμε από τότε. Όχι, δεν είναι αυτή η δική μου στάση. Ως μέρος της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε να αυτονομηθούμε. Μάλιστα. Και να πούμε ότι δεν σας έχουμε ανάγκη. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι σας έχουμε ανάγκη και μας έχετε ανάγκη. Είμαστε ένας ευρωπαϊκός θεσμός, η Ευρωζώνη, το Eurogroup, η Ευρωπαϊκή Σύνοδος, κορυφής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να λειτουργούμε στη βάση των κοινών συμφερόντων. Και μια κυβέρνηση, γιατί για παράδειγμα, ο κ. Κάμερον, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, δεν υπάρχει πιθανότητα να μην ασκήσει βέτο, αν πάνε να του πειράξουν το σύνδι του Λονδίνου. Δεν θα φύγει κανένας από εκεί μέσα, από τη Σύνοδο Κορυφής, εάν πάνε να αγγίξουν έστω και μια τρίχα του σύνδι του Λονδίνου. Τώρα, το γεγονός ότι. Το γεγονός ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου, αν πηγαίναμε σε μια τέτοια στάση, είναι καλό ή κακό, γιατί. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ενδεχομένως αυξάνει τα όπλα πίεσης, γιατί εμείς γράφουμε την ατζέντα ως προεδρεύουσα χώρα. Απ' την άλλη, θα μπορούσε να πει ότι αν πας να κάνεις τώρα το παλιόπεδο της Ευρώπης, απομονώνεσαι πολύ περισσότερο. Ξέρετε κάτι, Νίκο, καταρχήν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Προεδρία δεν έχει καμία σημασία. Θα ήταν καλύτερο το βέτο να το ασκήσουμε τώρα, στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής, πριν πάμε στην Ευρωπαϊκή Προεδρία. Αλλά εγώ θα διαφωνήσω με το χαρακτηρισμό να λειτουργήσουμε το παλιόπεδο της Ευρώπης. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, το λέω γιατί έτσι θα μας το κολλήσουν. Έτσι θα μας πουν. Εγώ θα πρότεινα στην κυβέρνηση να το πουλήσει αυτό. Το marketing του βέτο της να είναι ότι είναι φιλοευρωπαϊκό. Είδαμε στην κάρτα ότι η Ευρώπη πλην Γερμανίας φέτος θα χάσει το 3,22 του ΑΕΠ της λόγω λάθος πολιτικής. Το να πεις αυτή τη στιγμή ότι εγώ προβάλλω ένα βέτο γιατί εγώ χάνω 8%. Και άρα έχω ιερή υποχρέωση στο λαό μου να είμαι αυτός που προβάλλει το βέτο. Είναι μια φιλοευρωπαϊκή πολιτική. Ναι. Μια πολιτική η οποία οδηγεί την Ευρώπη πίσω στο σωστό δρόμο του φωλογισμού. Άρα, ερώτημα που θα το απαντήσουμε μετά, γιατί θα μείνεις, έχουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη σου για τις παρακολουθήσεις. Εάν πάρουμε έτσι όπως παρουσιάζεται, κάποια χρόνια πιο πίσω, κάποια μείωση του επιτοκίου. Έτσι όπως είμαστε, βγαίνει το πράγμα. Όχι, εκτός εάν η επιμήκυση αυτή συνοδεύεται με μία απριόρι εξ αρχής συμφωνία, ναι, που να διασυνδέει τις αποπληρωμές των επόμενων 30 ετών με το ΑΕΠ της χώρας και με το ρυθμό ανάπτυξης.
ή την ύφεση. Με το ρυθμό ανάπτυξη τη χώρα, χωρί conditionalities που λένε οι Ευρωπαίοι. Χωρί δηλαδή να πρέπει να έρχεται κάθε μήνα η Τρόικα να μα ελέγχει και να αποφασίσει εκείνη αν θα ισχύσει η συμφωνία ή όχι. Άνω τελεία, πάμε σε διαφημίσει, επιστρέφουμε σε 4 λεπτά.